Ασφαλώς και η σύγκριση με τη δανέζικη κορώνα, το τσέχικο νόμισμα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι ατυχεστάτη. Γιατί αυτές οι χώρες, αγαπητέ κύριε καθηγητά, και το ξέρετε, δανείζονται από τις αγορές. Έχουν δηλαδή οικονομίες που έχουν πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν το είπα για αυτό το πράγμα εγώ. Ναι, αλλά για να δείξετε. Το αποκρίσατε. Όχι, όχι. Εγώ το είπα για να σας δείξω. Όχι, δεν το απέκρυψα. Μα δεν ήταν αυτό το θέμα. Ναι, εγώ το είπα. Ναι, συγγνώμη. Η Ισλανδία, που έχει γίνει και πολύ της μόδας στην Ελλάδα για να διάχνει, για να καταλάβει ο κόσμος, που είναι εκτός μνημονίου, εκτός ευρώ. Επειδή έχει κάνει αυτή την ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, πριν από μια εβδομάδα συνέδεσε το νόμισμά της με το ευρώ. Γιατί ανέβαινε ραγδαία ο πληθωρισμός της και υποτιμά το ραγδαία το νόμισμά της. Η Ισλανδία που έχει πρόσβαση στις αγορές. Για να το καταλάβει δηλαδή πρακτικά ο κόσμος. Θα είσαι μια χώρα που θα χρωστάς 300 δισεκατομμύρια χρέη στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωζώνης. Και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά είναι τα διακρατικά μας χρέη. Χοντρικά 300-278 δισεκατομμύρια. Όταν θα βγαίνεις να δανείζεις χρήματα στις αγορές, γιατί κάθε χώρα χρειάζεται να δανειστεί χρήματα, όπως καλώς ξέρετε και καθηγητά, ιδιαίτερα αν θέλει να κάνει και επεκτατική πολιτική, οι αγορές θα αποτιμούν το χρέος των 300 δισεκατομμυρίων ως ρίσκο στο ομόλογο που βγάζει η χώρα και το επιτόκιο αυτό θα πηγαίνει στο 25-30%-40%. Αυτό το τεράστιο επιτόκιο που θα πρέπει να πληρώνεις για να δανείζεις δραχμή είναι ο λόγος που θα αναγκάσεις να τυπώνεις πολλές δραχμές και άρα θα υποτιμάται κατά αυτόν τον τρόπο αδιάκοπα το νόμισμά σου. Ο μόνος τρόπος για να έχεις ελεγχόμενη υποτίμηση είναι να έχεις πρόσβαση στις αγορές. Η Ελλάδα όμως, λόγω του διακρατικού χρέους που την ακολουθεί, δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις αγορές. Αυτό σας ρώτησα προηγουμένως. Για να καταλάβετε, έκανα την ίδια ερώτηση πέρσι στη Μεγάλη Βρετανία στον αυτό τον καθηγητή, τον Κρούγκμαν. Είχε έρθει ο Κρούγκμαν και με είχε καλέσει. Ο Κρούγκμαν υποστηρίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να πάει στη δραχμή. Και έλεγε αυτά που υποστηρίζει ακόμα, έτσι. Ναι, ναι. Ήταν μεγάλο ακροατήριο στη Μεγάλη Βρετανία. Το ρώτησα. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα ελέγξουμε την υποτίμηση και πώς σε καθεστώς ανεξέλεγκτης υποτίμηση, αν δεν την ελέγξουμε, θα έχουμε έστω τη δυνατότητα των βασικών εισαγωγών για να κινείται η οικονομία μας. Ξέρετε τι μου απάντησε ο κύριος Κρούγκμαν και έπεσε κάτω το ακροατήριο, ξέρω. Και δεν το έβγαλα εγώ στο Twitter, γιατί δεν ήθελα να τον κάνω ρεζίλι. I have no idea, μου είπε. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Και γυρίζω και του λέω, και θέλετε να μας πείτε 11 εκατομμύρια Έλληνες να πηδήξουμε σάλτο μορτάλε χωρίς να έχετε εσείς ο νομπελίστας την παραμικρή ιδέα το πώς θα ελέγξουμε την υποτίμηση του νομίσματός μας και πώς θα εισάγουμε τα βασικά για την οικονομία μας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν από την αρχή. Η σύγκριση με τις χώρες που πέτα είναι ατυχής, γιατί αυτές οι χώρες δεν έχουν το πρόβλημα. Μα δεν καταλάβατε γιατί το είπα. Κακώς το είπατε, να το αποσύρετε. Μα όχι, δεν το. Κακώς το είπατε. Με ρωτήσατε γιατί αυτές οι χώρες δεν έχουν υποτίμηση. Απάντηση. Γιατί αυτές οι χώρες δανείζονται από τις αγορές. Δεν ακολουθούν χρέος που θεωρείται μη βιώσιμο. Εγώ σας ρώτησα προηγουμένως, αν είστε αύριο εσείς πρωθυπουργός και μας πάτε στη δραχμή, πώς θα δανειστείτε, κύριε Χιόνι, από τις αγορές με ένα λογικό επιτόκιο, έτσι ώστε να μην έχουμε ανεξέλεγκτο πληθωρισμό στη χώρα και ασταμάτη υποτίμηση, ενώ λόγω του διακρατικού χρέους μας ακολουθεί, οι αγορές αυτό θα το αποτιμούν σε χρήμα και σε επιτόκιο.